Καλώς ορίσατε στο φτιάξ' το μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Θα δείξουμε σήμερα πώς να φτιάξουμε μόνοι μας ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μπλουζάκι. Βλέπετε με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και πώς ακριβώς το κάναμε, τι χρησιμοποιήσαμε, αλλά και πώς κάναμε αυτές τις ωραίες συνθήκες, θα το δούμε τώρα αμέσως. Θα χρειαστούμε λοιπόν για αυτό το μπλουζάκι μας χρώματα σε σπρέι, έχω εδώ σε γαλάζιο ροζ, και ένα πολύ ωραίο ασημί με γκλίτερ. Χρειάζεται πολύ καλό κούνημα πριν τα χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να ρίξουμε 2-3 φορές πρώτα για να μπορεί πιο εύκολα να βγαίνει το χρώμα. Τα λέει όλα η συσκευασία. Και θέλουμε φυσικά και ένα μπλουζάκι. Ένα πολύ απλό, τυρέντα μπλουζάκι θα χρησιμοποιήσουμε για το καλοκαίρι. Και ένα κουτί από παπούτσια. Έχουμε το καπάκι μάλλον από το κουτί, όχι όλο το κουτί. Βάλαμε λοιπόν το μπλουζάκι μας. Το τσαλακώσαμε έτσι όπως φαίνεται στην εικόνα και πίσω έστρωσα λίγο χαρτί για να μην φύγει το χρώμα και πασαλείψω τα πάντα και ξεκινάω. Και θα συνεχίσω με το ροζ. Και λίγο ασημί τώρα πάνω από όλο το μπλουζάκι και από το γαλάζιο και από το ροζ. Αφού το άφησα να στεγνώσει για περίπου 2 ώρες, βλέπετε, έχουν σχηματιστεί οι ρίγες. Είναι άλλο πιο απαλό, άλλο πιο έντονο το χρώμα. Έχουν μείνει και οι άσπρες ρίγες, τελείως. Και το μπλουζάκι μου είναι έτοιμο. Φυσικά θέλετε να μπει σε λεκάνη με υγρό σταθεροποιητικό για υφάσματα ή στο φούρνο για λίγη ώρα. Το λέει η συσκευασία, τα λέει όλα η συσκευασία, οπότε θα δείτε μάλλον τι λέει η συσκευασία με τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε και θα κάνετε αναλόγως. Εγώ μάλλον θα δοκιμάσω να το βάλω στο φούρνο για λίγη ώρα, χαμηλά. Για να γίνει το χρώμα σταθερό και να μην έχει κανένα πρόβλημα στο πλύσιμο. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα μας? Ελπίζω να σας αρέσει. Κάντε like αν σας αρέσει και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο φτιάξ' το μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!